Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, να τον συναντήσουμε, θα τον δούμε μέσω σύνδεσης, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, συγγενή θύματος του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και είναι ο ένας από τους δύο ανθρώπους που είχαν καταθέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ακούσαμε από τον πλέον αρμόδιο, από τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Καϊδατζή, ότι κακώς έκρινε η εισαγγελέας με τον τρόπο που έκρινε. Από ό,τι έχω δει και προτού βρεθούμε μαζί εδώ στον τηλεοπτικό αέρα, ήδη εσείς προτίθεστε να κινηθείτε νομικά κατά της απορριπτικής διάταξης αυτής, έτσι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Mm-hmm. Δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα της κυρίας Κεχαγιά. Έχουμε καταδείξει τα πρόσωπα που είναι μπλεκόμενα και φταίνε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε σε αυτό και η εξώδικη δήλωση του κυρίου Αγοραστού. Έχουμε δει στη τηλεοράση ακριβώς τι έχουν γίνει. Έχουμε δει τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Νομίζω ότι θα μαζέψουμε περισσότερα στοιχεία. Πιστεύω ότι πιθανό να είναι μηνιόμενα και άλλα πρόσωπα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει νομικά. Mm-hmm. Θα τα κουβεντιάσουμε με τους νομικούς για να ασκήσουμε την αντίστοιχη έφεση και να καταδείξουμε με καινούργια στοιχεία και πώς θα δείξουμε ακριβώς τι φταίει για να οι άνθρωποι που φταίνε, που έχουμε εγκαλέσει. Εσείς έχετε καλέσει τον κύριο Αγοραστό, έχετε εγκαλέσει τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Τριαντόπουλο και την κυρία Ράπτη, αυτούς τους τρεις μέχρι αυτή τη στιγμή, και από αυτού είναι και η απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας. Και από ό,τι βλέπω εδώ, η μήνυση κατά των συγκεκριμένων προσώπων έχει γίνει για την αλλίωση, για τον μπάζωμα επί της ουσίας του χώρου στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, έτσι. Η μήνυση είναι και για όλα τα πρόσωπα που ήταν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Αλλά επ' αυτού νομίζω ότι κάποια δήλωση έκανε η κυρία Σαγγελέας ότι δεν συνάδει με το όλο θέμα και την απέρριψε τη μήνυση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το χώρο του μπαζώματος, μιλάμε για το χώρο από εκεί όπου επίσης πάρθηκαν τα χώματα και μεταφέρθηκαν αρκετά μακριά σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου σήμερα βρέθηκαν οι αρχές για να πάρουν δείγματα, ούτως ώστε να σταλούν στα αρμόδια εργαστήρια και να φανεί τι υπάρχει μέσα σε αυτά, σε ό,τι αφορά το υλικό που μετέφεραν τα βαγόνια και κυρίως εκείνο το οποίο εξεράγει, να δοθούν απαντήσεις. Και αν υπάρχουν και ανθρώπινα υπολείμματα μέσα στα μπάζα αυτά που μεταφέρθηκαν, στα χώματα που μεταφέρθηκαν σε εκείνο το χωράφι, το τι συμβαίνει αυτό ένα χρόνο μετά, για σας τι λέει αυτό, τι σημαίνει για σας αυτό. Καθυστέρηση στις ανακριτικές πράξεις. Βέβαια το οικόπεδο βγήκε μετά από την δικογραφία του Αγοραστού, που είχε γίνει κάποια κατάθεση από την εταιρεία των χειριστών της εταιρείας Παντρεμένος, που καταδείξανε το χώρο και κάλεσε βέβαια φέτος ανακριτής να του καταδείξουν ακριβώς το χωράφι που ήτανε. Και αφού το περιφρούρησε εδώ και 10 μέρες, είπε στο χημείο, έδωσε εντολή στο χημείο να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες για να κάνει τις αντίστοιχες δειγματοληψίες, όπως και στην ομάδα του κυρίου Νικολιδάκη με τα ειδικά εκπαιδευμένα σιλιά. Νομίζω ότι Δευτέρα θα είναι παρόντες για να μπουν στη διαδικασία αυτή της διερεύνησης υπολοιμάτων ανθρωπίνων ιστών. Ναι. Μου είπατε για καθυστέρηση, θα επιμείνω εγώ. Έχετε χάσει έναν άνθρωπό σας, έχει περάσει ένας χρόνος, έχουν φύγει τα χώματα από το σημείο που ήταν, που θα έπρεπε να βρίσκονται, και περνάει ένας χρόνος τελικώς για να μπει μια αρμόδια επιτροπή από τις αρχές, η οποία θα πάρει τα δείγματα. Αυτή η καθυστέρηση για σας τι σημαίνει? Εγώ, κύριε Χαρίτο, βλέπω ότι εδώ και 14 μήνες ψάχνουμε να βρούμε ένα πράγμα. Ψάχνουμε να βρούμε έναν εντολέα. Mm-hmm. Εδώ και 14 μήνες ψάχνουμε να βρούμε τον εντολέα. Έστω τον εντολέα που έδωσε την εντολή να μεταφερθεί το νόμιμο ή το παράνομο φορτίο που μπορεί αυτό να μεταφερθεί. Αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Ή στην εμπορική, στην επιβατική. Ψάχνουμε να βρούμε τον εντολέα που έδωσε την εντολή για να δούμε τι έγινε και με τον μπάζωμα, με τον κύριο Αγοραστό, ποιος ήταν ο πυροσβέστης, ο Τριαντόπουλος. Ψάχνουμε να βρούμε ένα εντολέα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο εντολέας της υπόθεσης.
Καλά είναι να το δουν και οι δικαστικές αρχές και ανακριτικές και από αυτού να ενσωματώσουν και τη δικογραφία του αγοραστού στην δικογραφία των τεμπών, γιατί θέλουν λίγο να το πνίξουν, θα το έλεγα, στην λαϊκή, να μην μπει η δικογραφία του αγοραστού στην δικογραφία των τεμπών και να παραμείνει χώρια για να μην μπορούν να φθούν στο φως οι αλήθειες. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει, δεν είναι εύκολο να γίνει. Εμείς θα είμαστε παρόντες και θα πράξουμε τα δέοντα. Το ότι 14 μήνες μετά, 13 για την ακρίβεια μήνες μετά την ημέρα που συνέβη το τραγικό δυστύχημα, 13 μήνες μετά φεύγουν οι αστυνομικές αρχές για να πάνε στο σημείο εκείνο των γραφείων του ΟΣΕ, όπου υπάρχουν τα καταγραφικά, για να πάρουν τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες για να διαπιστώσουν αν ταυτίζονται με αυτές που έχουν παραδοθεί στις αρχές επίσης. Πώς το εκλαμβάνετε? Έχουμε ζητήσει από τον εφέτη ανακριτή με υπόμνημά μας από το Μάιο, κύριε Χαρίτο, να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Γι' αυτό λέω για πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Μετά από τα ευτράπελα που έχουν γίνει και έχουν βγει όλες οι κοπτοραπτικές των συμβάντων, αναγκάστηκε φέτος να κριτήσει και με το τελευταίο υπόμνημα που το είχαμε καταθέσει 27/3/2024 να μπορέσει να κάνει την έφοδο, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσει να κάνει την ταυτοποίηση ακριβώς γιατί τα στοιχεία που έχει πάρει από την συνομιλίες ήταν σε στικάκι και δεν ήταν ο σκληρός δίκουσκος. Οπότε για να μπορέσει να δει αν ακριβώς είναι το πρωτεύον υλικό, το αρχικό, έκανε το στράγισμα των καταγραφικών για να τα ταιριάσει, να κάνει ταυτοποίηση αν είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία που έχει. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα προσωπικό, εντελώς προσωπικό το τελευταίο ερώτημα. Είδαμε την απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισσας σε σχέση με το αίτημα που είχατε καταθέσει εσείς και ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος έχασε δικό του άνθρωπο, έχασε το γιο του σε εκείνο το ταξίδι στις 28 του Φλεβάρι, 14 μήνες πριν. Δεν ξέρω πόσο, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το οποίο ζείτε και από πού αντλείτε δύναμη για να συνεχίζετε 14 μήνες μετά. Ωστόσο, πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε στην αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της άσκησης πίεσης, της επιμονής? Για μας αυτά είναι αυτονόητα, κύριε Χαρίτο, για μας. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς γίνεται να μην πράττει τα αυτονόητα εισαγγελία εφετών Λάρισσας και θα πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την εισαγγελία εφετών, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, λες και θα δημιουργήσει κάποια χάρη ο Άριος Πάγος στην εισαγγελία εφετών. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να σκεφτούν ότι δεν πρέπει να φτάσουν πουθενά, προς να λειτουργούν με την καθημερινότητά τους και να πράττουν τα αυτονόητα υπερασπίζοντας το δίκαιο και την αλήθεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη